δεύτερο μέρος της εκπομπής και είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε την αυτοδιοικητική συζήτηση. Θα πάμε εδώ χώρα, θα πάμε στο Δήμο Γόρτινας και να καλησπερίσω τον κύριο Μιχαλή Νταριβιανάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος δήμαρχος Γόρτινας με το συνδυασμό Δυνάμεις Γόρτινας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ, κύριε Νταριβιανάκη. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος διεκδικεί λοιπόν εκ νέου τον Δήμο, την Δήμο τουλάχιστον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά τον Καλλικράτη. Έναν δύσκολο Δήμο, και το λέω αυτό από την έννοια την οικονομική, που αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά προβλήματα. Κύριε Σβακιανάκη, κάποιος άνθρωπος φταίει για να λέμε ότι αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Και το λέω γιατί έχει τρομερά και πολύ σπουδαία συγκριτικά πλεονεκτήματα. Παραδείγματος χάρη, έχει κατασκευαστεί, όπως ξέρετε, το Μουσείο Μεσαράς. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν δήμοι, πολλοί δήμοι που να έχουν μουσείο στην επικράτειά τους. Καθώς επίσης υπάρχει ένα πάρα πολύ σπουδαίο μνημείο, σπουδαιότατο μνημείο, και έχει τοποθετηθεί στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι ο νόμος, ο κώδικας της Γόρτινας, η Βασίλισσα των Επιγραφών. Πάνω σε αυτήν, όπως είναι γνωστό, έχει βασιστεί και το ευρωπαϊκό και το ρωμαϊκό δίκαιο παλιότερα. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να είναι ο φτωχός συγγενής, κατά τη γνώμη μου, διότι έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Mm-hmm. Και αν αυτά μπορέσουμε και τα εκμεταλλευτούμε, και αυτός ήταν και εξάλλου και ο λόγος που εγώ προσπάθησα αφενός για να γίνει αυτός ο Δήμος, και ο Καποδιστριακός και ο Καλλικρατικός, αφετέρου δεν να τοποθετηθεί στη Βουλή των Ελλήνων, εκεί που βγαίνουν οι νόμοι του κράτους, ώστε οι εκάστοτε ηθήνοντες να βλέπουν ότι υπάρχει ένας Δήμος Γόρτινας και να τον σέβονται, δηλαδή να δίνουν κάποια προσοχή παραπάνω. Mm-hmm. Είναι ένα μνημείο που θα μπορούσε κάλλιστα και να το επιδιώξουμε, να γίνει ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς αυτό. Θέλω λίγο να επικεντρωθούμε στα οικονομικά, κύριε Νταριβιανάκη, και το λέω αυτό γιατί όλα αυτά τα χρόνια, και ειδικά μετά τον Καλλικράτη, όλοι λέγαμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για την αυτοδιοίκηση, για τους μικρούς δήμους, για τους δήμους της περιφέρειας της περιφέρειας. Ήταν εύκολο ένας δήμος, είναι εύκολο ένας δήμος με αυτές τις συνθήκες να σταθεί όρθιος? Τι έφτιαξε για εσάς? Η κακοδιοίκηση και η κακοδιαχείριση, για το λέω αβίαστα και με αποδείξεις. Ο Δήμος Γόρτινας είναι ένας αγροτικός δήμος. Έτσι, έχει μεν πάρα πολύ μεγάλη σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά, αλλά δεν πάβει να είναι ένας αγροτικός δήμος σήμερα. Τεράστιο σε έκταση και έχει, τα έσοδά του είναι τα νερά της άρδευσης, τα οποία δυστυχώς εκεί, όπως έχει αποδειχθεί, χρησιμοποιούνται από την Δημοτική Αρχή για το πώς θα μπορέσουν να χαριστούν κάποιες ποσότητες χρημάτων από εκεί, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τους ανθρώπους αυτούς ως εκλογική πελατεία. Αυτό είναι ξεκάθαρο και θα πρέπει αυτός κάποια στιγμή, θα γίνει έλεγχος ασφαλώς εκεί σε αυτό το Δήμο. Και εδώ παρατηρώ... Είναι βαρύ αυτό που λέτε, βέβαια, κύριε Τερμιανάκη. Πολύ σοβαρό, και αυτό ξέρετε ποιο είναι το παράπονο το δικό μου μένα. Πώς είναι δυνατόν ένας Δήμος να έχει πτωχεύσει, να υπερηφανεύεται ο νη δήμαρχος ότι το πάλευε 5 χρόνια για να τον πτωχεύσει, το λέει βέβαια στην καθαρέουσα, να τον θέσει σε πρόγραμμα εξυγίανσης, αλλά ουσιαστικά είναι σε πτώχευση ο Δήμος. Και είχε πει αρχικά ότι για 2 χρόνια θα είναι και μετά θα μπορέσει μόνος του να κάνει ισοσχεδιασμένους προϋπολογισμούς. Βρίσκεται στο παρατηρητήριο αυτή την ώρα. Βεβαίως είναι στο παρατηρητήριο. Σε κατάσταση μνημονίου, υπομνημονιακό καθεστώς. Είναι μνημονιακό το καθεστώς, βέβαια. Και ότι ενώ έχουν παρέλθει τα 2 έτη τα οποία είχε υποσχεθεί ο Δήμαρχος και μετά θα είχαμε ισοσχεδιασμένους προϋπολογισμούς, άρα οι δημότες θα άρχισαν πλέον να είχαν εισέλθει στην κανονικότητα. Εν τούτης, είμαστε τώρα στο 19 και ακόμα κάθε χρόνο, να σκεφτείτε ότι ακόμα δεν έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του 19. Και αυτός ο προϋπολογισμός που υπάρχει του 19 έχει φτιαχτεί υπό την αιγίδα του παρατηρητηρίου. Mm-hmm. Επομένως, αυτός ο Δήμος δεν μπορεί να περπατήσει. Άλλα έσοδα είναι τα σφαγεία. Τα σφαγεία, υπήρχαν σφαγεία στην Αγία Βαρβάρα. Πριν πάμε στα σφαγεία, γιατί θέλω να σας ρωτήσω. Και υπήρχαν και στο Ασίμι.
Θα σας ρωτήσω και για τα σφαγεία. Θέλω λίγο να, έτσι ολοκληρώνοντας με κάποιο τρόπο αυτό το οικονομικό σκέλος και το καθεστώς στο οποίο βρίσκεται ο Δήμος αυτή τη στιγμή. Φοβάστε ή βλέπετε ορατό να υπάρχει ένας διαμελισμός του Δήμου αυτό ήταν το... με τους όμορους Δήμους, λοιπόν, κοιτάξτε, να υπάρξει μια κοιτάξτε, τύπους... αρχικά όπου ένα μοίρασμα των χωριών. Παρακαλώ, το 10 που έγινε ο Δήμος αυτός, δημιουργήθηκε ο Δήμος αυτός, η έδρα πήγε στη Γόρτινα. Και πήγε στη Γόρτινα η έδρα, εγώ απλώς προέβαλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Mm-hmm. Δηλαδή στηρίχτηκα στις προτάσεις που κάνανε οι δήμαρχοι τότε, οι καποδιστριακοί δήμαρχοι. Ο καθένας ή το φυσικό να παλεύει πώς να πάρει την έδρα στο δήμο το δικό του. Εγώ στηρίχτηκα στο ένα μεγάλο δημαρχείο το οποίο έχει κατασκευάσει και στηρίχτηκα στο ότι η Γόρτινα είναι στο κέντρο των άλλων συνενούμενων καποδιστριακών δήμων και φυσικά στο ότι στα μνημεία, στα αρχαιότητες, το μουσείο το οποίο επρόκειτο να γίνει και οι άνθρωποι οι οποίοι απεφάσισαν είδαν όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και για ιστορικούς, αν θέλετε, λόγους, για λόγους πολιτισμού, πήγε η έδρα εκεί. Κάποιοι όμως, που δυστυχώς δεν ξέρουν την ιστορία του τόπου μας, δεν εννοούν ακόμα να κατανοήσουν και να δεχτούν ότι υπάρχει εκεί πέρα κάποιος χώρος που λέγεται Γόρτινα και ότι πρέπει να τον σέβονται. Έβαλα λοιπόν σκοπό στις ζωής τους και μου το είπαν και ρητά τότε, ότι κατάφερες να πάρεις την έδρα και κατάφερες να πάρεις και το όνομα Γόρτινα, αλλά το δήμαρχο θα τον πάρουμε εμείς. Και έχοντας το δήμαρχο, μπορείς να τα έχεις όλα. Μπορείς να τα ξαναχαλάσεις, μπορείς να τα ξαναφτιάξεις, μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά. Αυτή λοιπόν είναι η επίμονη προσπάθεια του νη δημάρχου όλα αυτά τα χρόνια. Πώς, με ποιο τρόπο θα μπορέσει να υπονομεύσει τη σύσταση αυτού του Δήμου, το χωροταξικό, και να ξανααρχίσει πλέον να ξαναμοιραστεί η τράπουλα από την αρχή. Αυτό έχει επιδιώξει. Θεωρείτε αυτό δηλαδή ότι και σε αυτό το κομμάτι έχει λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ότι ο Δήμαρχος, τουλάχιστον αυτό τον κατηγορείτε. Το θεωρώ και αποδεικνύεται με τα ίδια τα λόγια του Δημάρχου. Όταν κάθε πρωί ένας Δήμαρχος, ο οποίος έχει εκλεγεί από το λαό για να τον υπηρετήσει και να του λύσει τα προβλήματά του, λέει ότι ο Δήμος αυτός δεν είναι βιώσιμος, δεν έχει καμία προοπτική, δεν έχει μέλλον και θα πάω τα κλειδιά στην περιφέρεια γιατί δεν μπορώ να τον διοικήσω. Αυτό καταλαβαίνει ο καθένας ότι έχει δολία προαίρεση. Δηλαδή ο σκοπός του είναι να βρει κάποια ευκαιρία να πετύχει το διαμέλισμα. Όμως θα σας πει και η Διαρυγιαννάκη λοιπόν, κάποιος, αρκεί να κρατήσουμε ένα δήμο που λέγεται Δήμο Γόρτινας, να τον κρατήσουμε και ας είναι με προβλήματα και ας είναι χρεωμένος και ας είναι υπομνημονιακό καθεστώς, είναι εύκολο να κοιτάξτε, ξανασταθεί στα πόδια του, λοιπόν, βεβαίως, να δείξει όταν αγαπάς, κοιτάξτε κυρία Σφακιανάκη, όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, όταν ένας δήμαρχος που θα κάτσει εκεί στην περιοχή και αγαπάει τις αρχαιότητες, αγαπάει τα μνημεία, τον ενδιαφέρει η ανάδειξη των μνημείων αυτών. Τι λείπει στην περιοχή? Το πλουσιότερο και το μεγαλύτερο κομμάτι της Πεδιάδος της Μεσαράς είναι στον Δήμο Γόρτινα. Παραλίες μοναδικές. Τι λείπει δηλαδή στην περιοχή και το έχουν οι άλλοι δήμοι? Απέναντίας έχει περισσότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα από τους άλλους δήμους. Mm-hmm. Και παρέχει και δίδει. Έχει και ένα ταμείο, το αρχαιολογικό ταμείο και της Γόρτινας, και δίδει χρήματα και στο κράτος, στην πολιτεία. Το Ηράκλειο, η Φεστός και η Γόρτινα είναι τα τρία ταμεία που δίδουν χρήματα στην πολιτεία και θα έπρεπε να έχει κάποια ανταποδοτικά. Δηλαδή, αν θα μπορούσε αντί να επαιτεί ο νη δήμαρχος να απαιτεί και να μπορέσει, θα μπορούσε να παίρνει έξτρα χρηματοδοτήσεις. Διότι παρέχει ένα σπουδαίο ποσό κάθε χρόνο στην πολιτεία ο Δήμος Γόρτινας. Και θα μπορούσε να έχει, όμως από τους αρχαιολογικούς και μπορούσε να έχει έξτρα χρηματοδοτήσεις. Οι άλλοι δήμοι παίρνουν από τους αρχαιολογικούς χώρους. Δεν υπάρχει μια οριζόντια πολιτική σε αυτό. Δεν νομίζω ότι παίρνουν, αλλά είναι ένα πάγιο αίτημα όμως το οποίο κάποτε θα πρέπει η πολιτεία να το δει με σοβαρότητα και να το επιλύσει. Κάτι λοιπόν που αξίζει να βάλουν οι δήμαρχοι όλων των περιοχών στο τραπέζι που έχουν αρχαιολογικούς χώρους να έχουν και ανταποδοτικά. Βεβαίως να έχουν και πάλι, αν θέλετε, και για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων ακόμα. Δηλαδή να προσπαθήσουν το κεφάλαιο αυτό της ανάδειξης των αρχαιοτήτων. Αναφέρατε πριν για τα σφαγεία. Ήθελα να πω ότι είναι δύο πράγματα διαφορετικά, ναι, στα σφαγεία. Τόσο για τα παλιά, το γιατί εγκαταλείφθηκαν, γιατί δεν έχει γίνει μια εκμετάλλευση του χώρου των παλιών σφαγείων, όσο και τι γίνεται με τα καινούργια. Γιατί υπάρχουν οι πληροφορίες που λένε ότι είναι καταχρεωμένα.
Κοιτάξτε, το άσχημο είναι στην υπόθεση ότι ο νυν δήμαρχος προσπάθησε να βγάλει κάποιο πόρισμα το οποίο ήταν δειγματοληπτικό και για εσωτερική κατανάλωση. Δηλαδή δεν έβριχνε, επειδή είχαν κακό διαφημιστεί τα σφαγεία, δεν έβριχνε συνάδελφό του, δημοτικό σύμβουλο της παρατάξεώς του, να θελήσει να αναλάβει τα σφαγεία, δηλαδή να είναι ο διευθύνων σύμβουλος των σφαγείων, παρά μόνο όταν του είπε ξεκαθάρισε μου το παρελθόν για να μπορέσω να αναλάβω το μέλλον. Και αναγκάστηκε λοιπόν ο δήμαρχος να βάλει ένα ορκωτό ληστή και να του πει ότι κοιτάξτε, θα κάνεις δειγματοληπτικό έλεγχο, δηλαδή να ελέγξεις το 10%. Έγινε αυτό και παρά τα αυτά όμως ότι έγινε αυτό και ήταν και είχε και κάποια εντολή πώς να το φτιάξει το πόρισμα, τι πόρισμα να εκδώσει, δεν μπορούσε ο ορκωτός λογιστής ή οι ορκωτοί λογιστές να παρανομήσουν και αναγκάστηκαν και κατέγραψαν ένα έλλειμμα της τάξης περίπου του 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Σε αυτή είναι η δουλειά τους, να κάνουν το αυτή είναι η δουλειά τους, ναι, βέβαια. Δεν μπορέσανε να κάνουν. Και φυσικά δεν ήταν αυτός έλεγχος. Επομένως, σήμερα υπάρχει ένα πόρισμα. Από το 14 και έντεφθες. Έχει εκδοθεί το πόρισμα αυτό. Και όπως ο νόμος λέει ότι τα πορίσματα τα οποία αναφέρονται σε δημόσιο χρήμα, εάν είναι λυπή και έχουν έλλειμμα, θα πρέπει αυθορή και παραχρήμα να πηγαίνουν στον εισαγγελέα. Διότι πρόκειται για δημόσιο χρήμα. Mm-hmm. Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση, ο δήμαρχος αυτός το έχει στο συρτάρι και παρά τις πολλές φορές που του το έχω πει ότι δεν έχει το δικαίωμα να το έχει αυτό το πόρισμα στο συρτάρι, διότι διαπράττει το αδίκημα της παραβάσεως καθήκοντος και θα πρέπει να το στείλει στον εισαγγελέα, διότι πρόκειται για δημόσιο χρήμα. Ποιους θες να καλύψεις και το έχει στο συρτάρι? Ασφαλώς θέλει να καλύψει τους συνεργάτες που αυτός είχε διορίσει και κατασπατάλησε το δημόσιο χρήμα των σφαγείων. Και έχουμε φτάσει τώρα σε αυτό το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, κύριε Σφακιανάκη, όλα αυτά τα ελλείμματα, όλη αυτή την κακοδίκηση και την κακοδιαχείριση τελικά τα πληρώνει ο δημότης, τα πληρώνει ο πολίτης. Διότι τελικά σε αυτόν συσσωρεύονται το παρατηρητήριο. Βέβαια βοηθάει στο να μην κλείσει ένας δήμος. Κανείς υπουργός δεν θα ευχαριστηθεί να πάει να βάλει ουλκέτο ένας δήμος. Του δίδουν λοιπόν κάποια χρήματα το παρατηρητήριο και το Υπουργείο Ιστορικών. Ίσα-ίσα να μπορέσει να λειτουργήσει. Mm-hmm. Αλλά του λένε ότι αυτά που σου δίδουμε θα τα επιβαρυνθείς, θα τα επιβαρυνθούν οι δημότες σας. Και σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο. Οι διπλανοί δήμοι, οι διπλανοί πολίτες, οι διπλανοί δημότες, Φεστού παραδείγματος χάρη και Αστερουσίων, να πληρώνουν κατά πολύ λιγότερα τέλη από ό,τι πληρώνει ο Γορτίνιος δημότης. Και εδώ είναι τώρα το θράσος του νυν δημάρχου. Μα αφού έχει φέρει το Δήμο εκεί που τον έχει φέρει, αφού έχουν επιβαρεθεί οι δημότες, αφού δεν μπορεί να παράσχει τις υπηρεσίες εκείνες για να μπορούν οι δημότες, γιατί δήμαρχος τι θα πει? Επίλυση των προβλημάτων των δημοτών. Θα πρέπει οι υπηρεσίες, μια οδοπία που θένε δηλαδή εκεί στην περιοχή τη δική μας και ένα νερό, μια άρδευση, να μπορείς να τα παράσχεις. Εάν δεν μπορείς να τα παράσχεις και σου δίδει η πολιτεία ίσα ίσα τα λειτουργικά έξοδα, δεν χρειάζεσαι να υπάρχεις. Δεν θα είναι δεμένα και το επόμενο δημάρχο τα χέρια? Είναι εύκολο να απεγκλωβιστεί ο Δήμος από το παρατηρητήριο? Βεβαίως είναι. Αν θα πάει μια υγιής δημοτική αρχή, η οποία να αγαπά το τόπο και να ξέρει τη δουλειά της, σε 6 μήνες μέσα, εγώ πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Καταρχήν θα πρέπει να. Αυτό είναι στις προτάσεις μου. Δηλαδή το τι θα κάνω εγώ, αν θα με ρωτήσετε. Πείτε το, γι' αυτό σας δίνω και τις σχετικές. Θα σας πω. Θα επιδιώξω την αποκατάσταση του κύρου του Δήμου Γόρτινας. Τώρα ο κάθε δημότης ντρέπεται να πει πως είναι από τη Γόρτινα. Δηλαδή ασχολείται ολόκληρη Κρήτη, ολόκληρος ορμός του Ηρακλείου και το Υπουργείο και όλοι. Ασχολούνται με τη ζητιανιά και την κακομοιριά που έχει επέλθει στο Δήμο Γόρτινας. Μα αντιλαμβάνεστε να υπάρχει στο μουσείο δίπλα ένα κόσμημα εκεί τώρα τελειωμένο, έτοιμο και να μην μπορούμε να λέμε ότι ο Δήμος Γόρτινας είναι πτωχός, ότι ο Δήμος Γόρτινας δεν μπορεί να επιβιώσει και μπορεί δηλαδή ο διπλανός που δεν τα έχει αυτά τα πλεονεκτήματα. Γιατί του λείπει δηλαδή? Τι του λείπει του Δήμου Γόρτινας? Άρα θεωρείται λοιπόν ότι όλο το λάθος εκεί είναι. Και το κακοδιαχείριση της Δημοτικής Αρχής, όχι προσωπική. Όχι, το έχω πει και ευθέως. Δεν θα διαλύσεις εσύ το Δήμο Γόρτινας. Απλώς θα αλλάξει η Δημοτική Αρχή. Εφόσον μπείτε στο τιμόνι της Δημοτικής Αρχής, όλα αυτά τα οποία μου λέτε ότι έχουν μπει στο σιρτάρι, οι έλεγχοι. Μα εδώ έχω σωρία αδικημάτων που έχουν. Όλα αυτά εσείς θα τα βγάλετε λοιπόν στην επιφάνεια. Αποδεικνύονται με έγγραφα. Και θα ήθελα δηλαδή και από τη θέση αυτή τη φορά ο Δημότης πλέον
να πάει ενημερωμένος. Εγώ δεν με ενδιαφέρει αν δεν γίνω δήμαρχος. Εγώ και έγινα δήμαρχος και το έργο μου θα υπάρχει, διότι σας είπα. Και δημαρχείο και γεροκομείο και το μουσείο θεωρείται ότι επί της δημαρχίας μου το προώθησα για να γίνει. Και δεν έχω εγώ ανάγκη να γίνω δήμαρχος. Έχω αυτή τη φορά όμως θα προσπαθήσω με οποιοδήποτε τρόπο. Ο δημότης της Γόρτινας θα πάει ενημερωμένος. Δεν το έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Εγώ έχουμε τεράστια ευθύνη σε αυτό. Και το αναγνωρίζω. Γιατί αυτά τα αδικήματα, κύριε Δερβιανά, γιατί δεν τα έχετε παραδώσει. Θα σας πω. Μην νομίζετε όμως ότι θα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Σε αυτή την περίπτωση έχει μεγάλη ευθύνη και η πολιτεία. Η πολιτεία όφιλε. Όταν της υπέβαλε το αίτημα ότι θέλει να θέσει το Δήμο σε εξυγίανση, όφιλε αμέσως την προσεχή Δευτέρα, εφόσον έχει κρατικά όργανα καθήλυνα αρμόδια, όπως είναι οι ελεκτές δημόσιας διοίκησης και οι ιεροκοτοί λογιστές για τις δημοτικές επιχειρήσεις, όφιλε αμέσως να στείλει χωρίς να το ζητήσει κανένας. Άσε που εγώ το έχω ζητήσει κατ' επανάληψη και δημοσίως και με αιτήματα και με παρουσίες. Να σκεφτείτε ότι κάποτε μου είχε πει κάποιος περιφερειάρχης ότι όταν του είπα ότι το πόρισμα αυτό υπάρχει ένα πόρισμα το οποίο δεν το φέρνει να το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και από εκεί πέρα να δούμε τι θα το κάνουμε εδώ, να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και το έχει στο σιρτάρι, μου είπε ότι εντάξει ήρθες εδώ πέρα και μου το είπες αυτό, αλλά σε παρακαλώ μην πεις ότι μου το είπες. Δηλαδή υπάρχει μια ανευθυνότητα σε κρατικά, σε υπεύθυνες θέσεις ανθρώπων της ελληνικής πολιτείας, οι οποίοι δεν λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργήσουν. Κύριε Δερβιανάκη, εγώ θα το ξαναρωτήσω. Αυτά τα οποία έχετε, τα στοιχεία που έχετε, τα αδικήματα που λέτε ότι έχουν γίνει, γιατί δεν τα έχετε παραδώσει σε έναν ελεκτή δημόσιας διοίκησης, γιατί δεν τα έχετε παραδώσει στον εισαγγελέα. Θέλετε να σας πω λοιπόν, εγώ τώρα τα έχω παραδώσει. Και αυτό είναι το παράπονο το δικό μου. Πίστευα ότι τα ενεργούσαν πάρα αυτά. Διότι εδώ μιλάμε για ένα πόρισμα που δεν το έχω εκδώσει εγώ. Και εδώ είναι το παράξενο. Ένα πόρισμα το οποίο το έχει εκδώσει ο ίδιος δήμαρχος. Και παρά τα αυτά που το έχει εκδώσει και παρά το ότι έδωσε εντολές να είναι δειγματοληπτικό και δεν έχουν ελεχθεί όλα τα σφαγεία, όλες δηλαδή οι δυνατότητες, να δούμε τι ακριβώς σημαίνει, εν τούτης κοφεύουνε. Τι αδικήματα αφορούν τα στοιχεία που λέτε ότι έχετε? Παράβαση καθήκοντος. Τα σφαγεία υπάρχουν, λείπουν χρήματα. Ποιος τα έχει φάει τα χρήματα αυτά? Ποιος τα έχει κλέψει τα χρήματα αυτά? Ποιοι είναι αυτοί που διαχειριζόταν τα σφαγεία? Γιατί δεν πληρώνανε? Εδώ υπάρχει μια... ευθύνες, να σου πω κάτι. Έτσι όπως το λέτε. Εδώ υπάρχει ένα δημοσίευμα από έναν στενό συνεργάτη του Δημάρχου, ο οποίος όταν ανεξαρτοποιήθηκε μεταξύ των άλλων είπε ένα βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι χρωστάς δήμαρχε 3 εκατομμύρια στα σφαγεία και αυτά τα χρήματα τα χρησιμοποιείς για εκλογικούς λόγους. Και τα λέει ο ίδιος, ο συνάδελφός του που μέχρι πρότινος ήταν συνάδελφοι και εν πάση περιπτώσει τα κάνανε μαζί. Ναι, αλλά αυτό θα σας πει κάποιος, είναι απλά μία κατηγορία. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν. Να σας πω. Δεν στηρίζεται. Μπορεί να είναι κατηγορία. Από η κατηγορία, στο άκουσμα αυτής της κατηγορίας που λέτε και της καταγγελίας, ο αρμόδιος εισαγγελέας είναι υποχρεωμένος να ενεργήσει πάρα αυτά προκαταρκτική εξέταση. Να δούμε ακριβώς αυτό που λέτε, να δούμε υπάρχουν όντως στοιχεία. Και σας λέω ότι υπάρχει το πόρισμα. Υπάρχει το πόρισμα. Το πόρισμα πρέπει να δώσει απάντηση για το 1,5 εκατομμύριο. Και εγώ πιστεύω ότι αν αρχίσει ο έλεγχος, θα είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα. Μάλιστα. Κύριε Δερβιανάκη. Θέλω λοιπόν να σας πω. Και με αυτό να κλείσουμε, και γιατί να πω και στους δημότες. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μην ξανακάμουν το ίδιο λάθος. Εγώ θα αποχωρήσω. Δεν θα ξανασχοληθώ. Αλλά λυπάμαι γιατί έχω κάνει κόπο σε αυτό το Δήμο. Να βλέπω να καταραίει το γεροκομείο. Να βλέπω να καταραίουν όλα εκείνα τα οικοδομήματα τα οποία εγώ με μεγάλο κόπο τα έχω φτιάξει και με προσωπική περιουσία. Και να βλέπω κάποιοι να βαφκαλίζονται, να το παίζουν υψηλά ιστάμενοι δήμαρχοι κτλ. Και να μην βλέπω καμία ανάπτυξη. Τώρα, μάλιστα, που έγινε και το Μουσείο Μεσαράς, ένα σπουδαίο οικοδόμημα. Τόσο σπουδαίο που μπορώ να σας πω υπεύθυνα ότι από το 826 που καταστράφηκε η Γόρτινα από τους Άραβες, έκτοτε όλους αυτούς τους αιώνες, ειλικρινά το λέω, έψαξα, δεν μπόρεσα να δω ένα παρόμοιο κτίριο στην περιοχή τη δική μας, κάτω στην νότια πλευρά της Κρήτης. Είναι δηλαδή σπουδαίο και ως κτίριο, αλλά είναι και ως ένα αναπτυξιακό εργαλείο της περιοχής και θα μπορούσε να στηριχθεί κάποιος εκεί. Μην ξεχνάτε ότι οι αρχαιολόγοι λένε ότι το 10% έχει ανασκαφεί στη Γόρτινα.
Το υπόλοιπο 90% φαντάζεστε τι μπορεί να μας δώσει. Τι θησαυρό μπορεί να κρύβει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δαρυβιανάκη. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.